το βιβλίο μου «Αλέγκρα», αφιέρωμα στα 200 χρόνια της Επανάστασης του 21, εκδόθηκε πολύ νωρίς, το Δεκέμβριο του 2014. Ωστόσο χάθηκε μέσα στη δίνη των πολιτικών γεγονότων εκείνης περίοδου. Το «Αλέγκρα», με τίτλο το όνομα της εξόγαμης χαμένης κόρης του Μπάιρον, υθαίνει το νήμα της μοίρας δύο γενεών που τις χωρίζουν 200 χρόνια, αλλά τις ενώνει το αίμα. Είναι οι εθελοντές φιλέλληνες του 1821, Γερμανοί, Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Ιταλοί, Αμερικανοί, Ρώσοι, Πολωνοί, Ούγγροι, ακόμα και Σουηδοί, και οι απόγονοί τους του 2021 που συγκροτούν το μυστικό σύνδεσμο Byron's Blacks, η μαύρη του Byron, τη νέα φιλική εταιρεία του καιρού μας. Μοιραζόμαστε μαζί τους άγνωστα μυστικά, στιγμές έκπληξης και σοκ. Έτσι ξανασυναντούμε όλα τα μοιραία πρόσωπα πάνω στη μαύρη τρούπα του Οδυσσέα Αντρούτσου, την εναέρια σπηλιά πάνω στην Τιθωρέα, εκεί που τρελώνει, ο θρυλικός τρελώνει, ο σύντροφος του Byron, αφήνει έγκυο και παντρεύεται τελικά την 13χρονη αδερφή του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Γνωρίσαμε τον φρουρό στην Ακρόπολη της Βέρμαχτ, ο οποίος εντελώς τυχαία ανακάλυψε ότι ο προπάπος του ήταν ο πρώτος νεκρός φιλέλληνας στην πολιορκία της Ακρόπολης για την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Επικοινωνήσαμε με Τούρκο Μεγιστάνα, ο οποίος πληροφορήθηκε ότι ο προπάτορας του ήταν η σπορά αμοιβαίου πάθους του Γιώργη Μαυρομιχάλη με την εχμάλωτή του Εσμέ Σουλτάνα, σύζυγο του Χουρσίτ Πασά, μέσα στο χαμό της άλωσης της Τριπολιτσάς. Το ένα ξάφνιασμα ακολουθεί το άλλο. Αυτό είναι η Αλέγκρα. Ένας ευνίδιος βυρονικός άνεμος που σαρώνει τα όρατα τείχη της εποχής μας. Αρκετοί, ίσως και εγώ, θεωρούν ότι το Αλέγκρα προαναγγέλει το τελευταίο μου βιβλίο «Μπλε λουλούδι αναμνήσεις» από το 2048.